Όταν ξεκίνησε το κίνημα της πλατείας, λέω στον εαυτό μου, τέτοια πράγμα δεν περίμενα να δω στη ζωή μου. Από την άποψη ότι είμαστε μια κατηγορία ανθρώπων εδώ και πολλές δεκαετίες, έχουμε τις ίδιες αρχές με τις αρχές της πλατείας και είμαστε η γραφική, η περιθωριακή, η ουτοπική και ενίοτε επικίνδυνη από την άποψη ότι εμένα με χαρακτηρίσανε επισήμως με πρωτοσέλιδο δολοφόνο. Ενώ εγώ ήμουν πάντοτε υπέρ της ανυπακοής, μη βίας και της ανελής δράσης. Τέλος πάντων. Οπότε με ρωτήσανε πώς θα βοηθήσω την πλατεία. Και είπαμε τη σιωπή. Δεν χρειαζόμαστε πια καταδηλητές. Ας μείνουν επιτέλους για μια φορά καταδηλητές άνεργοι και ας μιλήσει ο κόσμος. Ετούτης η τιμητική πρόσκληση να μιλήσω εδώ πέρα, θέλω να πω κάτι δικές μου προσωπικές σκέψεις, τις έχω γράψει, αλλά θα προτιμήσω να τις πω και να σας βλέπω και να μην αισθάνομαι να εγκαταλείψω την παλιά μοναξιά των απόψεών μου. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε σε τι κόσμο ζούμε. Αν ήταν να δώσουμε κάποιο χαρακτηρισμό στον 21ο αιώνα, είναι ή θα καταστραφούμε ή θα σωθούμε. Ζούμε σε έναν πολιτισμό καταστροφής σε όλα τα επίπεδα. Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, πολιτική. Γιατί στην ουσία έχει καταργηθεί η πολιτική. Στην ουσία έχουμε ολιγαρχίες που εξυπηρετούν μια φασιστική οικονομία αντίστοιχη με τον Χίτλερ. Η σημερινή δομή της παγκόσμιας οικονομίας είναι ίδια με τον Χίτλερ. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Άρα λοιπόν, το μόνο δρόν το πολιτικό υποκείμενο που υπάρχει είναι οι μάζες. Πρέπει να πάρουν τις ευθύνες στα χέρια τους και να πάρουν συνείδηση της λανθάνουσας δύναμης που έχουν, γιατί είναι η δύναμη που κινεί την ιστορία, όχι η βία. Είναι η δύναμη, γιατί χωρίς τη δύναμη δεν γίνεται καμία κοινωνική αλλαγή. Αν ο κόσμος καταλάβει τη δύναμή του, τότε έχουμε μια πολιτική λύση. Δεν υπάρχει ρίξο. Και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλέ φορές στην ιστορία. Να φέρω μόνο δύο παραδείγματα. Το κίνημα για το δικαίωμα ψήφου στο Νότο των ΗΠΑ, σε μια χούντα δηλαδή, ο Νότος ήταν χειρότερη από τη δική μας χούντα. Θα διαβάσει κανείς το βιβλίο του Σίνα για το τι συνέβαινε στο Νότο, η χούντα δεν έκανε τέτοια πράγματα όπως έκανε η Δημοκρατική Αμερική. Και νικήσανε. Και αν δει κανένας το αντιπολεμικό κίνημα την περίοδο του Βιετνάμ, που από 100 άτομα που ξεκινήσαν στην αρχή, φτάσαν στα πολλά εκατομμύρια και νικήσαν. Άρα λοιπόν, όποιος υποτιμάει τη δύναμη του λαού, δεν ξέρει από πολιτική. Το γεγονός ότι η πλατεία γεννάει αυτό το φαινόμενο, κατά την άποψη προσωπική του δικιά μου, είναι το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο που έχουμε δει μετά την απελευθέρωση. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα. Και χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι να αναποδογυρίσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ανάποδα. Θέλει αναποδογύρισμα για να σταθεί στα πόδια του. Δηλαδή δεν μπορεί 200 εταιρείες να έχουν το 1/4 της παγκόσμιας οικονομίας, δεν μπορεί να υπάρχουν 60 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, δεν μπορεί να υπάρχουν ο ένας τους δύο στην ανθρωπότητα να ζει με 1,5 ευρώ και 1 δισεκατομμύριο στην απόλυτη φτώχεια. Είναι σκάνδαλο! Είναι ένα έγκλημα! Εντάξει, μπορώ να... Συγγνώμη για την οργή, αλλά εγώ μπορώ να εκφράσω την οργή μου με λόγια. Ο άλλος δεν εκφράσει με λόγια, δεν εκφράσει με μπουλόνια. Δεν ξέρω με τι άλλο. Άρα ο κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς έχουμε την λογική να βάζουμε την οργή μας
σε λόγια. Πάντως δεν την έχω. Αν κάποιος πολιτικός ερχόταν μαζί μου να ακούσει τι λέγεται στα καφενεία, τότε θα καταλαβαίναμε. Εγώ προσωπικά το Στάθη το θεωρώ ότι το συνάδελφό μου στην ελευθεροτυπία, ότι έχει μια εμπειριστική μανία, και εγώ την εμπειριστική μανία δεν πιστεύω, δεν πέρα του διαλόγου. Αλλά ακούγοντας αυτά που λέει ο κόσμος, είδα ότι ο Στάθης γράφει γενικά ποίηματα. Η οργή του κόσμου δεν περιγράφεται. Επομένως υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να καταργηθούν. Ο πλούτος και η εξουσία. Πώς θα καταργηθούν αυτά τα πράγματα? Θα καταργηθούν αν γίνουν κτήμα όλων. Και αυτό είναι το αναποδογύρισμα. Με ποια μέθοδο θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Για να δούμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλοι είμαστε όχι μονάχα η βάση του πολιτικού συστήματος, αλλά και η βάση του καπιταλισμού. Καταναλώνουμε. Αν υποθέσουμε ότι ο καθένας από εμάς έπαβε να πίνει κοκακόλα, η κοκακόλα θα έκλεινε και θα ανοίγανε εκατοντάδες εργοστάσια με φυσικούς βιολογικούς κοινούς. Αν πάβαμε να καταναλώνουμε εισαγόμενα προϊόντα, πιθανότατα να μην είχαμε χρέος, γιατί περίπου από την εμπειρία της Λατινικής Αμερικής, τα 90% του δανείου πάνε για να αγοράσουν προϊόντα της χώρας δανειστείας. Δεύτερο, πώς δημιουργούμε δεσμούς αλληλεγγύης σε μια κοινωνία που σε θέλει άτομα? Όλη η εκπαίδευσή μας, από το σχολείο, από το σπίτι, πρώτος μαθητής, πρώτος επιχειρηματίας, πρώτος μάγκας, πρωταθλητής. Για ποια έννοια, η έννοια του πρωταθλητισμού? 3 λεπτά. Ακόμα μου κάνει 3 λεπτά. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή η έννοια του πρωταθλητισμού είναι η έννοια του ανταγωνισμού. Οπότε, όταν δημιουργήσουμε την αλληλεγγύη, τότε σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε συλλογικότητες και να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας με το μόνο όπλο που έχουμε, τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι το νόμισμα το δικό μας. Και αυτό είναι το μόνο νόμισμα που πρέπει να περνάει και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Τελειώνοντας, δύο πράγματα για τη άμεση δημοκρατία. Δεν είναι επινόηση της αρχαίας Αθήνας, είναι το ρήμασμα μιας ιεραρχικών πόλεων και που λένε το λαθασμένο πόλη-κράτος, ενώ κράτος δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα πολιτισμό χωρίς κράτος. Η άμεση δημοκρατία δεν ήταν μόνο στην αρχαία Ελλάδα, ήταν στους Κοζάκους το 15ο και το 17ο αιώνα. Ήταν σε μια φυλή Οσόλο στη νότια Αιθιοπία. Ήταν στις μεσαινικές πόλεις. Στην πορεία των αιώνων, έχουμε χιλιάδες παραδείγματα, παίρνει το όνομα της αναρχίας. Η αναρχία είναι η κληρονόμος της άμεσης δημοκρατίας. Και έτσι λειτουργούν. Οπότε, αυτό που ζητάμε είναι όχι αλλαγή κυβέρνησης, αλλαγή συστήματος. Ανατροπή συστήματος. Αλλιώτικα θα πες με μπιλιάρδο. Αυτή η αλλαγή πώς θα γίνει? Να δώσουμε την ίδια σημασία, στο Παγκόσμιο Φόρουμ, όσο και τη συνέλευση στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Όλα μας χρειάζονται. Μετά, στην ενόηση μεταξύ μας, να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε παράδοση. Δεν έχουμε παράδοση συνεννόησης και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανεκτική στη διαφορετική γνώμη. Δεν είναι θυμός, πρέπει να αναπτύξουμε τη λογική μας και να αποδιοργανώσουμε την άποψη που δεν συμφωνούμε. Είναι και άλλα να πω, κρατάω το χρόνο μου, είμαι στα 14 ακριβώς. Την αγάπη μου.